Καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα σε όλους. Καλά είμαστε, είμαστε χαρούμενοι για την επιτυχή δράση τη συγκεκριμένη. Είναι αποτέλεσμα του συντονισμού ενεργειών πολλών συναδέλφων και της οργάνωσης διάφορων δράσεων στο σχολείο μας. Τυχαίνει να είμαι στο σχολείο το οποίο έγινε αυτή η διαδικασία. Είμαι και υπεύθυνος για την Τράπεζα Αίματος Ελληνέλλας Ιθίου. Ήταν μια δράση η οποία συντελέστηκε με τη συνδρομή της ομάδας αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, η οποία ήρθε στο σχολείο μας, στις καταστάσεις σχολείου μας, και στο εργαστήριο αισθητικής τέχνης εγκατέστησε πολύ γρήγορα, σε 9.30 ώρα το πρωί, τον εξοπλισμό και ξεκίνησε η διαδικασία. Συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές και ήρθαν και συγγενείς καθηγητών και ένας πρωταθλητής ΑΜΕΑ της χώρας μας, ο οποίος μένει στην περιοχή, ο οποίος συμμετείχε σε πρόσφατη δράση, άλλη δράση του σχολείου μας, και όταν ενημερώθηκε ότι θα κάνουμε και θελοντική αιμοδοσία στο σχολείο μας, εξέφρασε το ενδιαφέρον να συμμετέχει και αυτός μαζί με τους συναδέλφους και τους μαθητές. Συγκεντρώθηκαν μεγάλη 26 μονάδες, σωστά, αίματος. Ναι, ναι, συνολικά συγκεντρώθηκαν 26 μονάδες αίματος και από μαθητές και από καθηγητές, 15 μαθητών και 11 από καθηγητές και 2 συγγενείς των καθηγητών. Υπήρχε προσφορά και από άλλους καθηγητές και από άλλους μαθητές. Λόγω των περιορισμών των υγειονομικών πρωτοκόλων, κάποιοι μαθητές είχαν πρόσφατα νοσήσει, δεν μπορούσαν να δώσουν. Παρ' όλα αυτά, θέλανε πολλοί μαθητές να συμμετέχουν. Από ό,τι δηλώσανε, θα γίνουν εθελοντές αιμοδότες και στο επόμενο διάστημα που θα μπορούν, θα πάνε και μόνοι τους στο κτίριο του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για να δώσουν αίμα, για να συνεχίσουν την δράση και όταν θα είναι δυνατό για αυτούς. Κύριε Καλημάντα, πόσο σημαντικό είναι, πέρα από τους εκπαιδευτικούς που έδωσαν και το αίμα, αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν έτσι ενεργά, να μαθαίνουν από νωρίς αυτές τις αξίες της προσφοράς, της αλληλεγγύης, το να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους μέσα από αυτόν τον τρόπο? Νομίζω ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς του ελληνικού σχολείου και γενικά κάθε σχολείου και της εκπαίδευσης, όχι οι στεγνές γνώσεις, αλλά το αντίθετο, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να γίνουν πολίτες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για το πλαίσιο τους. Η αλληλεγγύη είναι ένα βασικό στοιχείο που χρειάζεται πάντα, είναι διαχρονική αξία και επενδύουμε σε όλες αυτές τις εξίσεις και στο σχολείο μας, σε όλα τα επίπεδα, και μια έκφραση αυτής της επιθυμίας που έχουμε να δώσουμε ολόκληρη εκπαίδευση και παιδεία στους μαθητές μας ήταν και ακριβώς αυτή η δράση. Υπήρχε μεγάλη συνεχής ροή. Φύγανε οι άνθρωποι ενώ το σχολείο τελειώνει κανονικά 2 η ώρα, 3 παρατέταρτο τελείωσε η αιμοδοσία. Συνέχεια δουλεύανε οι νοσοκόμες εκεί πέρα και ο υπεύθυνος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Να πω λίγο τα ονόματα. Ήταν ο κ. Ματαλιωτάκης, ο οποίος ήταν μαζί με τις δύο νοσηλεύτριες, την κυρία Χαβάκη και την κυρία Παγκάλου. Είχε προηγηθεί 2-3 μέρες νωρίτερα και είχε κάνει ενημέρωση στο σχολείο άλλος γιατρός, κ. Διαλυνάς, και είχε παίξει σημαντικό ρόλο και η παρέμβασή του, διότι πολλοί μαθητές ρωτήσανε, μάθανε, καταλάβανε. Μάθανε και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με αφορμή την αιμοδοσία. Τι πρέπει να προσέχουν, γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Ναι. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις έχουν το στοιχείο ότι συνδέουν διαφορετικές πλευρές της ζωής, της κοινωνικής ζωής και της πραγματικότητας, μαζί με ένα στόχο συγκεκριμένο. Αλλά είναι πολύπλευρη η εκπαίδευση, η παιδεία που δίνεται σε όλους τους, σε όλη την... Να σας ευχαριστήσουμε, ακριβώς, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, θα τα ξαναπούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.